Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος από το πρωί του Σαββάτου είχε ενσωματώσει στις δηλώσεις του το ότι πρέπει να βοηθηθούν επιχειρήσεις οι οποίες, και μάλιστα εξειδίκευε και σε ποιες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα ρευστότητας για την καταβολή μισθών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πατασάλτε. Στο τελευταίο μόνο σχόλιο να πω ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ήδη τις ιδιωτικοποίησεις. Δεν καθυστερήσαμε σε αυτό. Καλά, καλά. Τώρα μην χάσουμε τώρα σε αυτό. Ποιες είναι, πού είναι, τι ώρα. Έχει γίνει ο διαγωνισμός του 30% του ελευθερίου Βρυξέλλου. Έχει γίνει η πρώτη φάση του διαγωνισμού για τη ΔΕΠΑ. Έχει γίνει η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την Εθνική Ασφαλιστική. Έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα για την ΔΕΠΑ του εμπορικού τμήματος του δεύτερου κομματίου, δηλαδή της ΔΕΠΑ. Προχθές βγήκε σε ιδιωτικοποίηση ο διαγωνισμός για την ΕΛΒΟ. Προχθές, ο ελεύθερο τύπο δημοσιεύτηκε προκήρυξη τη Δευτέρα. Δεν έχω δει να δημιουργούν καμία. Δεν έχω πάντω. Μπορώ να κάνω εγώ το λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ δεν έχω δει αυτά να δημιουργούν κάτι. Ένα έτσι. Ναι, ναι. Δεν μιλάω γενικά, μιλάω συγκεκριμένες. Σύμφωνα. Οι ιδιωτικοποιήσεις θέλουν χρόνο, δεν γίνονται αυτόματα. Ναι, όχι, απλώς δεν δημιούργησαν και καμιά τρέλα προς την Ελλάδα. Με αυτή την έννοια το λέω και εκεί τελειώνει η κουβέντα. Μα δεν τη στιγμή. Τρέλα υπήρξε. Ένα λεπτό. Η ιδιωτικοποίηση του Στέλνου Βενιζέλο έχει πάει για ιστορικό ρεκόρ στην προσφορά. Μπήκανε στο δεύτερο γύρο 9 τεράστιοι όμιλοι. 9. Είναι πρωτοφανές. Τότε γιατί υπήρξε αυτή η κάμψη το τελευταίο στους μήνες του φθινοπόρου, κύριε Γεωργιάδη, υπήρξε ένα θέμα. Δεν υπήρξε κάμψη. Μην πέφτει και συστήμα. Η πρόβλεψη για το 2019 θα είχαμε 2% ανάπτυξη, 2,1 λέγοντα αυτά στη μάτια. Και επιμένω θα φτάσει 2,1. Τι έβγαλε η ΕΛΣΤΑΤ, 1,94. Όμως αυτά είναι τα προσωρινά τη στοιχεία. Αν κάνετε ένα απλό Google θα δείτε ότι και το πρώτο τρίμηνο και το δεύτερο τρίμηνο τα προσωρινά τη στοιχεία με τα τελικά στοιχεία που έβγαλε 6 μήνες μετά είναι περίπου τα μισά. Δηλαδή το πρώτο τρίμηνο έβγαλε, αν θυμάστε, 1 και δεν το έκανε 2. Λοιπόν, επιμένω, ο στόχος για το 2019 ήταν 2%, μας έβγαλε 1,94, λέει ότι έχουμε πέσει έξω κατά 0,6%. Ο αέρας με τον οποίο βγήκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Γεωργιάδη, δεν ήταν για να είμαστε στο ανεμικό πέριξ του 2, αλλά να πάρει φόρα η οικονομία και να κάνει το 3 και το 3,5. Πάμε παρακάτω όμως, να μην χαθούμε σε αυτό, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει. Είμαι και εγώ επίμον, κύριε Γεωργιάδη, γι' αυτό λέω, πάμε παρακάτω. Όλοι μπορεί να θέλουμε αέρα να κάνουμε 22. Ναι. Εγώ λέω ότι όχι, κανένα 22. Βάλα. Εγώ λέω πέριξ του ανεμικού 2 που ενδεχομένως εκινήτω και η προηγούμενη κυβέρνηση με τον αέρα Μητσοτάκη θέλαμε κάτι δεν παραπάνω. Δεν αυτό λέμε τίποτα, ας το κόψουμε όμως εδώ. Δεν γυρίζει η οικονομία από τη μία μέρα στην άλλη. Η ιδιωτικοποίηση όμως είχαν ξεκινήσει και πήγαν και πάρα πολύ καλά. Είναι η σωστή απάντηση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προκείμενο. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, όχι στην Ελλάδα μόνο, παγκοσμίως είχαν υποεκτιμηθεί. Τώρα η παγκόσμια κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να ξυπνάει και να βλέπει ότι εδώ υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Εμείς που από το είχαμε καταλάβει λίγο νωρίτερα, γι' αυτό κάναμε συνεχώς προτάσεις. Πέραν του πακέτου μέτρων που χθες ανακοινώθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι τα τελείως αυτονόητα και απλά. Σας λέω ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης καταστρώνουμε ήδη το σχέδιο ώστε μέσα στις επόμενες μέρες να ανακοινώσουμε πώς θα μπορούμε να βρούμε κεφάλαιο κίνησης, και αυτό είναι αυτό που λέτε, αυτό. Κεφάλαιο κίνησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που άμεσα πλήττονται από τον κορονοϊό και συγκεκριμένα και αποδειγμένα. Δηλαδή επιχειρήσεις που είναι στους πληττωμένους κλάδους και έχουν πολύ μεγάλη μείωση τζίρου ξαφνική και απότομη, που είναι προφανές ότι συνδέεται με τον ιό. Δηλαδή, που δεν είναι λόγω λάθος της εταιρείας. Θα πουλούσαν 10, δεν πουλήσαν τίποτα γιατί ακυρώνονται οι εκδηλώσεις, ας πούμε, κύριε Γεωργιάδη. Θα πω ότι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε εκδηλώσεις, ο ελληνικός κόσμος, ας πούμε. Ναι. Οι άνθρωποι εκεί πέρα πηγαίνανε. Φέτος μου έλεγε η κυρία Εφρέμοβλου, ήταν η καλύτερη της χρονιά από την έναρξη του κόσμου. Ναι. Και όμως προσλάβανε 10 καινούργιους υπαλλήλους για αυτόν τον λόγο. Και ξαφνικά σταματάν όλα. Λοιπόν, θέλω να πω το ίδιο σημαίνει στη ξενοδοχεία. Εγώ το έχω από εταιρείες catering, ας πούμε. Εταιρείες catering, εκδηλώσεις μηδέν. Είναι απόλυτο δίκιο. Εταιρείες catering. Όπου πάνε σε μηδενικές πωλήσεις. Όλες αυτές οι εταιρείες πρέπει να υποστηριχθούν και με κεφάλαιο κίνησης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τώρα από ένα μοντάρμα δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ακόμα και μέσω του ΕΣΠΑ, εφόσον μας επιτραπεί να δώσουμε τα χρήματα για αυτό το σκοπό. Οι τράπεζες δεν αντέχουν, κύριε Γεωργιάδη. Οι τράπεζες δεν εννοείται. Να δώσουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, ένα περιορισμένης διάρκειας δάνειο. Να πληρωθούν οι μισθοί. Για να δώσουν οι τράπεζες δάνειο, προσέξτε, πρέπει η επιχείρηση που θα παίρνει το δάνειο να καλύπτει τις τραπεζικές νόρμες περί ρίσκου.
Εκεί έχουμε έρθει ήδη και όπως φαίνεται υπογράψαμε την Παρασκευή με τον κύριο Πρωθυπουργό την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία δίνει το δικαίωμα έως και 500 εκατομμύρια δάνεια με εγγύηση του 80% από εμάς. Και με αυτόν τον τρόπο άμεσα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πάρουν δάνεια. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι αυτό λόγο να μονταριστεί μέσω του τραπεζικού συστήματος θέλει από σήμερα που μιλάμε δύο μήνες. Ναι. Εγώ δηλαδή, ακούω ότι οι τράπεζες έχουν χρήματα και είναι έτοιμες να τα διαθέσουν. Αλλά αν είναι να διατεθούν σε εκείνους που δεν έχουν ανάγκη από χρήματα, δεν έχει νόημα. Εμείς λέμε για αυτόν που χτυπάει την πόρτα και λέει: Παιδιά, έχω μια κανονική επιχείρηση. Αλλά έμεινα από έσοδα αυτόν τον μήνα. Τι κάνω. Οι τράπεζες έχουν χρήματα, όμως οι τράπεζες για να δώσουν χρήματα χωρίς εγγύησεις, χωρίς τις νόρμες τους, θα μπούμε σε άλλο πρόβλημα, τραπεζικό πρόβλημα. Μην μετατρέψουμε το ένα πρόβλημα του κορονοϊού σε άλλο πρόβλημα. Σας είπα, με εγγύησεις των δανείων που θα δώσουν από εμάς, από το κράτος δηλαδή, ναι, από την Αυτοκρατορική Τράπεζα, από την ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άλλωστε, όλα αυτά είναι μέτρα που κύριε Πρωτοσάλτα, θα συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα τα συζητήσει και ο κ. Σταϊκούρας και στο Eurogroup τη 16 Μαρτίου. Δεν είναι θέματα που αφορούν μόνο την Ελλάδα πια. Αυτή η κρίση δεν είναι ελληνική κρίση. Αντιληπτών. Απλώς λέω μη σευρή. Απλώς αυτό που καταλαβαίνω είναι μη σευρή, κύριε Γεωργιάδη. Μη σευρή. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι ό,τι χειρότερο που σα συμβεί αυτή τη στιγμή. Και εμένα με ρωτάτε, όταν διαβάζω μηνύματα που σα είπα ότι ήταν η καλύτερη μα χρονιά και ξαφνικά σταματάνε όλα, το καταλαβαίνω πώς αισθάνομαι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ήρθε. Τι να κάνουμε. Δεν είστε στην Ελλάδα, είστε στον πλανήτη. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία ή βλέπετε τι γίνεται στην Αμερική. Θα το αντιμετωπίσουμε. Μην σιά πανικό. Δεν θα μας λυγίσει ο κορονοϊός. Καθόλου πανικό δεν έχουμε. Απλώς λέμε τι μέτρα λαμβάνονται. Αυτό, γι' αυτό συζητούμε. Πανικό δεν έχουμε. Λέω ότι τόσο η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών κυρίως και ο Υπουργός Εργασίας ιδιαίτερα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Αλλά και σε επίπεδο πια Ευρώπη. Και εδώ στο Βερολίνο χθες ανάλυσε αρκετή συζήτηση, αρκετό χρόνο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η καγκελάριος Μέρκελ και εγώ στην κατηδία συνάντησή μου με τον ομόλογό μου, τον κύριο Αλτμάγερ, τον Υπουργό Οικονομίας Γερμανίας. Αναλώσαμε εκτενές κομμάτι συζητήσεων στον κορονοϊό και πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Όλοι βλέπουν και όλοι έχουν πρόβλημα. Και οι Γερμανοί έχουν πρόβλημα. Ξέρετε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει εδώ η Γερμανία. Τεράστια προβλήματα. Και σε εξαγωγές στην Κίνα και σε αεροπορικές εταιρείες και σε ξενοδοχεία, στα συνέδρια. Τα πάντα. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα, στο οποίο προφανώς θα βρούμε και πανευρωπαϊκές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργιάδη. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Να είστε να καλά. Να πω ένα τελευταίο ότι εδώ στο Βερολίνο πήγε πάρα πολύ καλά το φόρουμ. Έτσι. Πήγε εξαιρετικά το φόρουμ. Παρά τον κορονοϊό, η συμμετοχή ήταν αφρώα. Πρέπει να είναι μια από τις πιο μεγάλες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στην Ευρώπη αυτό το τελευταίο. Πότε βλέπετε διάστημα. Αποτέλεσμα δηλαδή. Ήδη υπεγράφεται συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ για πολλά εκατομμύρια και είχαμε και δύο τις άλλες εταιρείες που κάναμε μεταξύ τους συμφωνίες επιτόπου μέσα στο φόρουμ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, αλλά και το κυριότερο, η στήριξη της καγκελαρίου Μέρκελ στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταναστευτικό, κύριε Πρωτοσάλτε, με συγχωρείτε, είναι πρωτοφανής. Ναι. Φανταστείτε ότι τι ζήσαμε χθες στο Βερολίνο. Πρώτος μίλησε να το περιγράψουμε, να το περιγράψουμε μετά τις 8.30 σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, να σας το πω όμως έχει ενδιαφέρον για να καταλάβω. Θα το πείτε, θα το πείτε βεβαίως, θα το πείτε. Λοιπόν, διάλειμμα. Μια που το θέτει όμως, άντε να την πάρουμε την ερώτηση κύριε Υπουργέ. Τι γίνεται με την Κασιόπη. Η επένδυση στην Κασιόπη. Έχει κάνει επενδυτής την αίτηση στο Υπουργείο Υποδομών για να βάλει την μελέτη υψομετρικών μελετών. Αυτή που δεν έβγαζε ο κύριος Δήμαρχος στο Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα. Τα χαρτιά που του ζητήθηκαν τα κατέβαλε πριν από. Τα κατέθεσε πριν από τρεις μέρες, αν δεν απατώμε. Μέσα αυτή την εβδομάδα θα βγει η ισομετρική μελέτη. Άρα θεωρητικά την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει η επένδυση για Κασιόπη. Μάλιστα. Τότε, άμα αγαπητέ μου Γιώργο, λοιπόν, ρωτάει τώρα ο Σπύρος που έχει ταξί. Πότε το πετέλαιο κίνησης έχει φτάσει 30% κάτω, γιατί στα πρατήρια πέφτει με το σταγονόμετρο. Πολύ σωστή και αυτή η ερώτηση. Ήδη έχουμε βγάλει πολλά από χθες όλα τα συνεργεία και κάνουν έλεγχο τιμολογίων αγοράς, τιμολογίων πώλησης. Ναι. Και θέλω να είμαι και σε αυτό πάρα πολύ αυστηρός. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου πρέπει να περάσει στον καταναλωτή. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι. Το πετρέλαιο που πωλείται με τι τιμή. Αυτό που διηλίστηκε, μπράβο, αυτό που διηλίστηκε και είναι στα πρατήρια. Με ποια τιμή ήρθε. Δηλαδή ακόμα υπάρχει ήδη μια μείωση περίπου 5% στη βενζίνη, 10% στο πετρέλαιο θέρμανση και 7% στο δίζελ. Υπάρχει μείωση. Όμως δεν είναι η μείωση που βλέπουμε στις αγορές τώρα που γίνεται στο Brent και στο Αργό.
Αυτό όμως δεν γίνεται γιατί το πετρέλαιο που δηλίζεται αυτό που αγοράστηκε στις προηγούμενες τιμές. Θέλει κάποιες μέρες για να περάσει αυτή η μία στον καταναλωτή. Θα περάσει όμως, γιατί αν δεν περάσει θα βάλουμε τρομερά πρόστιμα. Ναι. Ναι. Άλλη ερώτηση. Μου λέγατε, εγώ υπάρχουν ερωτήσεις. Μου λένε κάποιοι, ο Γιάννης Χουζούρης και κάποιοι άλλοι φίλοι εδώ, όπως βλέπω, η Κατερίνα, ο Αχιλλέας, μάλλον ο Τάσος και τα λοιπά, ότι οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικοί οργανισμοί. Δεν συζητούμε να πάμε οι τράπεζες να... αυτό που είπα προηγουμένως και μπορεί να παρεξηγήθηκα. Τα εξήγησα πριν, μην χάσουμε χρόνο. Μπράβο. Οι τράπεζες είπαμε να δώσουν μια χρηματοδότηση... Παρέμβουμε εμείς ως κράτος και θα κάνουμε εγγύηση... Δεν λέω ότι θα πάρουν ουρά όλοι οι μπαταχθίδες να έρθουν στην τράπεζα. Δεν υπονοώ κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα μείωση τζίρου. Έτσι. Δεν μιλάμε για γενικά λεφτά από τον ουρανό. Ναι. Μιλάμε για μια επιχείρηση που είχε παραδοσιακά, ας πούμε, 50.000 ευρώ το μήνα αυτών. Δείχνει τους προηγούμενους μήνες που είναι 50.000, ξαφνικά έχει 5. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στο Γερμανία. Ναι, το κλίμα. Στο κλίμα. Ναι. Ξεκινάμε χθες το φόρουμ Ελλάδος-Γερμανία στο Βερολίνο, όπου η πρώτη ομιλία είναι του Πίτερ Αλτεμάγερ, που είναι ο ομόλογός μου, ήταν πρώην προσωπάρχης της Μέρκελ και τώρα είναι υπουργός ανάπτυξης οικονομίας, δηλαδή της Γερμανίας. Το φόρουμ οικονομικό, ωραία. Στην έναρξη της ομιλίας σου, η πρώτη φράση, πριν πει οτιδήποτε περί οικονομίας. Θέλουμε να ευχαριστούμε την Ελλάδα που υπερασπίζεται στον Εύρο και στα νησιά τα σύνορα της Ευρώπης και φροντίζει να μην έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ στη Γερμανία. Έτσι ξεκίνησε ο Πίτερ Αλτμάγερ. Ναι. Φυσικά έπεσε μεγάλο χειρολόγημα στην Ελλάδα κτλ. Αργότερα έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει την ομιλία του που είχε εκτενές αφιέρωμα στο μεταναστευτικό και ανεβαίνει η καγκελάριος Μέρκελ, η οποία παίρνει ξεκάθαρη θέση. Μα πιο ξεκάθαρη δεν γινόταν. Υπέρ των ελληνικών θέσεων, δηλώνοντας ότι στηρίζουμε απόλυτα την Ελλάδα στη προσπάθειά της να επεκταθεί τα σύνορά της και να επεκταθεί τα σύνορα της Ευρώπης. Η Μέρκελ, ναι, που τη λέγαμε, ας πούμε, είναι η πιο φιλότουρκη. Λοιπόν, φουλ υπέρ της Ελλάδας η Μέρκελ, που αρνήθηκε να δει τον Ερντογάν κατεδίαν. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η πολιτική που άρχισε ο Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Πρωτοσάλτη, έχει αποδώσει. Έχει αποδώσει στα αλήθεια, όχι στη θεωρία. Yeah. Και μπορεί με να γκρινιάζαν εδώ στην Ελλάδα κάποιοι, δεν θα πω τώρα ονόματα, ή να υιοθετούσαν σε ακραία εκδοχή και η προπαγάνδα της Τουρκίας δυστυχώς, αλλά στην Ευρώπη κανένας δεν πίστευε στον Ερντογάν, ούτε όλα αυτά τα fake news κατά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γεγονός, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε από το ύφος του που δεν έκανε καμία δήλωση με όλο αυτό το πράγμα και θα δούμε τώρα τι θα πει κατά την επιστροφή του στο αεροπλάνο, γιατί αυτό κάνει συνήθως, κάνει την εξομολόγησή του στους δημοσιογράφους που τον περιβάλλουν. Αλλά πάντως θες τα πράγματα ήταν τεταμένα ως προς τον ίδιο. Ναι, τι να πω. Ναι. Πολιτικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει αυτό που προχθές, ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο αμερικανικό think tank, το Eurasia, είπε ότι οι χειρισμοί του Κυριάκου Μητσοτάκη με το αθετικό παίρνουν άριστα. Ναι. Και οφείλω να σου πω ότι και στην κατηδίαν συνάντησή μου με τον Πέτερ Αλτμάγερ, η εικόνα ήταν για τις χειρισμούς κυβερνήσεως στο θέμα αυτό διθυραμβική. Διθυραμβική. Διότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι στη Συμφωνία Ευρώπης-Άγκυρας, εδώ και 3,5-4 χρόνια, η Ελλάδα ήταν φάουλ. Διότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν κάναμε απελάσεις, κύριε Πρωτοσάλτε. Ναι. Φύγανε μόνο στο να φύγουν από μόνοι τους. Ως αποτέλεσμα, η συμφωνία που στηριζόταν στις απελάσεις αυτών που έρχονταν από την Τουρκία, από την Ελλάδα προς την Τουρκία πίσω, και δεν γινόντουσαν, αυτό βάραινε ως κατηγορία την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά όργανα. Τώρα για πρώτη φορά η Ευρώπη βλέπει ότι έχει απέναντι μια κυβέρνηση απολύτως αποφασισμένη, ένα λαό απολύτως ενωμένο, μια κοινωνία που δεν έχει αμφιχημία. Αλλά είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία ρωτά τον Πρωθυπουργό, ποια είναι η γνώμη του για τη Θεία Κοινωνία. Μεταδίδεται ο ιός ή δεν μεταδίδεται? Να η αξιωματική αντιπολίτευση, πώς κάνει την αντιπολίτευσή της. Ναι. Ξέρετε, και η γελοιότητα έχει τα όρια της. Περί του τουρισμού, φαντάζομαι θα συμπεριληφθούν σε αυτά που θα ανακοινώσετε. Ασφαλώς οι εταιρείες τουρισμού πλήττονται από δύο μεριές. Πλήττονται από τρεις μεριές. Πλήττονται καταρχάς από αυτές τις καταστάσεις ακυρώσεων ανθρώπων που φοβούνται να κάνουν ταξίδια. Πλήττονται από τις ακυρώσεων ανθρώπων που θα συμμετείχαν σε εκθέσεις και συνέδρια, τα οποία δεν έρχονται γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ακυρώσει όλες τις εκθέσεις πριν τα συνέδρια του. Πλήττονται όμως και από τις υπηρεσίες catering που κατά κανόνα πολλά ξενοδοχεία προσφέρουν. Άρα λοιπόν τα ξενοδοχεία μας έχουν πραγματικό πρόβλημα. Δεν είναι αστείο. Ναι. Είναι σοβαρό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ. Εγώ, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.